Πού την υπολογίζετε εσείς την ύφεση? Δεν θα κάνω καμία πρόβλεψη, κυρία Ζαχαρέα. Έχω πει ότι η ύφεση θα είναι μεταξύ 5 και 10%. Αυτό φαίνεται να είναι ο κοινός τόπος. Πρέπει να σας πω όμως ότι έχοντας κάνει κάποιες βόλτες στην αγορά και σήμερα που βρέθηκα στον Πειραιά πρώτη μέρα που άνοιξε η εστίαση, είδα μια πολύ, μετρημένο στα λόγια μου, είδα μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία. Όμως αυτά που θα γίνουν στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικά. Συζητάμε για πολλά δισεκατομμύρια, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω, πολλά δισεκατομμύρια, τα οποία θα έρθουν να προστεθούν στο πακέτο των 24 δισεκατομμυρίων, το οποίο έχουμε ήδη ανακοινώσει, που είναι το μεγαλύτερο πακέτο που είχε ανακοινωθεί ποτέ στην Ελλάδα, δημοσιονομικής στήριξης και στήριξης ρευστότητας ταυτόχρονα, και είναι το πακέτο το οποίο έχουμε ξεδιπλώσει τους τελευταίους μήνες. Βγήκε μια δημοσκόπηση σήμερα της Opinion Poll για το επαγγελματικό επιμελητήριο. Εκεί εμφανίζεται ένας στους 4 επιχειρηματίες της εστίασης αλλά και άλλων κλάδων να λένε είτε ότι δεν θα μπορέσω να ανοίξω, είτε ότι θα αναγκαστώ να απολύσω. Σας φοβίζουν οι επιπτώσεις στη μεσαία τάξη? Βεβαίως. Και δεν έχω δει τη συγκεκριμένη μέτρηση, αλλά είναι ανησυχητικό αυτό που περιγράφεται, γιατί είναι η πραγματική εικόνα στην αγορά εργασίας. Δεν έχουμε κανένα σκοπό να την εξουραίσουμε. Θα μπορούσε να διαβάσει κανείς και ανάποδα, ότι 3 στους 4 δεν θα το κάνουν. Δεν λέω ότι αυτό είναι ο επιθυμητός στόχος, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο ακούω από την αγορά είναι ότι βοηθήσαμε. Για πρώτη φορά βοηθήσαμε άμεσα, γρήγορα.